Ονομάζομαι Γιώργος Καζαμίας. Διοργανώνω το Global Game Jam Athens σε συνεργασία με τη Γιούλη Γιανακαρίου και φέτος έχουμε μαζί μας τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που μας στήριξε στο δύσκολο έργο της προετοιμασίας της διοργάνωσης. Διοργανώνουμε αυτό το event τα τελευταία 4 χρόνια και είμαστε μέρος ενός μιας μεγαλύτερης διοργάνωσης του Global Game Jam. Φέτος ουσιαστικά διοργανώνονται και άλλα τρία, στην Πάτρα, στο Ρέθυμνο και στη Θεσσαλονίκη. Το Global Game Jam είναι μια παγκόσμια διοργάνωση σχεδιασμού παιχνιδιών και ανάπτυξης παιχνιδιών. Και όταν μιλάμε για παιχνίδια, μιλάμε για video games, για επιτραπέζια, παιχνίδια χώρου και card games κτλ. Είναι ένα hackathon ουσιαστικά. Μαζεύονται developers και δημιουργούν παιχνίδια. Είναι για 48 ώρες το event. Ξεκινάει την Παρασκευή 5 η ώρα και τελειώνει Κυριακή 5 η ώρα αντίστοιχα. Τους δίνουμε ένα θέμα και πάνω σε αυτό φτιάχνουν τις δικές τους ιδέες και τις υλοποιούν. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ταλέντο και μπορούμε να προσελκύσουμε πάρα πολλές επενδύσεις. Πέρα από το χώρο του entertainment στα video games, υπάρχει και αυτό που λέμε σοβαρό gaming και μπορεί να παραχθεί αρκετό υλικό που μπορεί να δοθεί στα σχολεία, αλλά μπορεί με τη σειρά του επίσης να βοηθήσει ευρύτερα την εικόνα της χώρας και επιμέρους κλάδους οικονομίας που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί όπως ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Φέτος έχουμε 15 ομάδες και θα δημιουργηθούν και ελπίζω να ολοκληρωθούν γύρω στα 14 παιχνίδια video games και έχουμε και ένα επιτραπέζιο. Έχουμε σκεφτεί να κάνουμε μια ερετοτελετουργία σαν παρέα και να πρέπει και οι τρεις να χρησιμοποιήσουμε ένα μικρόφωνο ουσιαστικά για να βάλουμε ήχο ώστε μέσα στο παιχνίδι να ενεργοποιηθεί μια τελετή. Είμαστε οι περισσότεροι LARPers και μάλλον θα κινηθούμε πάνω σε κάτι τέτοιο. Θα δούμε, δεν έχουμε κάποια σταθερή ιδέα και αυτό. Ναι. Γεια σας. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε τόσο στην υλοποίηση, στις ιδέες και σε ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστούν. Είχαμε εκλεκτούς καλεσμένους ως ομιλητές. Είχαμε τον κύριο Γκανάτσιο από τη Microsoft. Πέρα από τη συνεργασία με το Unity, μπορεί να γράψει μέσα εφαρμογές φυσικά για Windows, φυσικά για Azure. Εκπρόσωπος της ελληνικής startup εταιρείας, η οποία έχει αναπτύξει ένα παιχνίδι σοβαρού σκοπού για την αξιολόγηση εργαζομένων και για την επιλογή υποψηφίων, δηλαδή αντί για συναντεύξεις να χρησιμοποιούμε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Μέχρι το 2009 το gaming industry είχε profit 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ίδιο ακριβώς είχε μέχρι το 2012 ο κινηματογραφικός κλάδος. Είχαμε και τη χαρά να έχουμε μαζί μας και τον κύριο Ρονάλντα Ζιώμα, εκπρόσωπο της Unity. Η Unity είναι η πιο γνωστή game engine που υπάρχει. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο οι game developers. Η πολύ ευχάριστη έκπληξη είναι ότι ο Ρονάλντα είναι εδώ πέρα, έχει μπει σε ομάδα και συμμετέχει στην ανάπτυξη παιχνιδιού. Actually, I've been here last year, so I know guys already. And yeah, this year we decided I work on one. We basically began with prototyping in the paper. It's a game about witches and witchcraft. Each player chooses a different type of deck that represents a different like school of magic. For example, you have divinators that see into the future, like something like warlocks that place curses on other players. Μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε. Είτε είναι μαθητής, είτε είναι επαγγελματίας του χώρου. Το θέμα που μας ενδιαφέρει είναι να έχει πάθος για τα παιχνίδια, για τη δημιουργία των παιχνιδιών συγκεκριμένα. Δεν έχει σημασία αν πρέπει να ξέρεις C, αν πρέπει να ξέρεις Java, αν πρέπει να χρησιμοποιείς το Unity. Όλα αυτά θα τα μάθεις. Το θέμα είναι αν ο χαρακτήρας σου είναι τέτοιος ώστε να σε βοηθήσει να τα μάθεις. Θα είναι ένας μάγος. Αυτός εδώ, να μου φτιάξει τα κορίτσια, θα αποφεύγει εμπόδια που θα έρχονται και το δεύτερο είναι φωνητικό feature, δηλαδή να μπορείς να λες κάτι και να το κάνει. Σε κέλτικα η φωτιά είναι time, οπότε άμα του πω time, πετάει η φωτιά, time. Το θέμα δίνεται 5 η ώρα τοπική. There are so many people that put together Global Game Jam 2016. Και προσπαθούμε να το κρατήσουμε κρυφό μέχρι να ξεκινήσει και η τελευταία χώρα, που είναι η Χαβάη, γύρω στις 5 με 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ελλάδα. The theme for the 2016 Global Game Jam is Ritual. Το θέμα είναι το ritual, το τελειτουργικό, και είναι πολύ ενδιαφέρον τον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίσανε τα παιδιά, γιατί ως τελειτουργικό είναι και το θρησκευτικό, είναι το θρησκευτικό φαινόμενο, είναι τα μεταφυσικά, αλλά είναι φυσικά και οτιδήποτε γίνεται και έχει συνήθεια στην καθημερινότητα, δηλαδή η τελειτουργία του καφέ ή η τελειτουργία του γάμου, γιατί είναι ένα παιχνίδι, όπως μας είπανε, στο pitching ideas, δηλαδή κατά τη διαδικασία επικοινωνίας των ιδεών τους, θα κάνουν και ένα παιχνίδι που θα φορά ουσιαστικά το γάμο. Σκεφτήκαμε να κάνουμε από κάτι χαρούμενο, κάτι
κάτι πιο παράξενο, κάτι πιο δραματικό, ας πούμε. Και σαν ήρωα της, του παιχνιδιού μας, σκεφτήκαμε να βάλουμε τη γυναίκα και να προσπαθεί να σώσει τον άντρα της από... Αποτελούμαστε από τον Βίκτορα που το γνωρίσαμε εδώ, το παιδί είναι γραφίστας. Τον Παναγιώτη, την Τόνια και άλλοι που λείπουν. Και όποιος άλλος θέλει και είναι μόνος του μπορεί να έρθει να μας βρει. Πολύ καλά. Το παιχνίδι θα είναι ένα 2D με dark αρχικά γραφικά, τα οποία θα δραματίζουν πολύ concept, το οποίο κάνω κάτι για να πετύχω κάτι άλλο. Έχουμε σκεφτεί μάλλον να κάνουμε κάτι με σατανό... παγανιστικές λειτουργίες, μάλλον θα πείτε λίγο έμπνευση. Π.χ. να πείσουν να κάνει σάμον τον Satan ή να το σταματήσουμε ή να το φέρουμε. Είσαι ένας ήρωας σαμουράι και πρέπει να σώσει την κοπέλα σου από ένα τέτοιο μέρος. Και πρέπει να πας και σφάζεις πράγματα και να τη σώσεις. Θα σας πω την καλύτερη ιδέα που έχουμε δει για να δείτε τι πρόβλημα έχουμε, ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε πιάσει θέματα από κανονικές τελετές, γάμους, κηδείες. Λέμε κάτι να κάνουμε με περιτομή. Δηλαδή, θα είσαι το μωράκι, δεν θα θέλεις να σου κάνουν, να σου το κάνουν και... Τώρα δεν ξέρω, θα πηγαίνει ο άλλος και θα πρέπει να το αποφεύγεις, να κάνεις κάτι. Επειδή πιθανώς θα έχω κάποιο χρόνο που θα μπορώ να συνεργαστώ και με άλλα παιδιά, άμα θέλετε κάτι για sound design, για σχεδιασμό κάποιας μουσικής κτλ, μου λέτε με εκεί πέρα, με ένα keyboard. Αυτό απλά, σας το λέω, ξέρετε. Να σας πούμε την αλήθεια, εδώ πέρα έχουμε έρθει να κλέψουμε ιδέες και μέσα στη βδομάδα θα πάμε να φτιάξουμε και εμείς το παιχνίδι στο σχολείο. Θα μας πείτε για ποιο σχολείο είστε? Ναι. Είμαστε στο Θεοτόκος, που είναι ένα ίδρυμα αποκατάστασης για άτομα με αναπτυξιακές δυσκολίες και έχουμε ένα τμήμα, όπου εδώ και 1,5-2 χρόνια σχεδιάζουμε παιχνίδια. Και τι ιδέες έχετε κλέψει, να μάθουμε και μέχρι στιγμής? Ναι. Α, δεν μπορούμε να σας πούμε. Έλα. Όχι. Είναι 48 ώρες αυτή η διαδικασία, οπότε έχουμε πολλά παιδιά τα οποία κοιμούνται εδώ πέρα, τρώνε εδώ, ξυπνάνε εδώ. Οι άλλοι, οι οποίοι κάθονται μέχρι τα ξημερώματα, πηγαίνουν σπίτι τους, ξεκουράζονται και ξανάρχονται. Υπάρχει πίεση χρόνου και πρέπει να γίνει καλή διαχείριση το τι θα φτιάξουμε από θέματα assets, μουσική, γραφικά, αλλά και κώδικα. Και σημαντικό είναι πάντα και το game design, ώστε να περιορίσουμε τις λειτουργίες που θα βάλουμε σε ένα παιχνίδι, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε αυτό το χρόνο. Εντελώς ad hoc, από ό,τι βλέπετε. Είναι χαρτάκια πράσινα για τα φυτά, κόκκινα γιατί δεν είχαμε κόκκινα, ροζ λοιπόν για τα ζώα, μπλε για τα υγρά, τα οποία θα ζωγραφιστούν στη συνέχεια. Προς το παρόν απλά έτσι για να τεστάρουμε λίγο τους μηχανισμούς, να δούμε λίγο το όλο παιχνίδι αν είναι φαν, αν μας αρέσει εμάς, αν ικανοποιεί αυτά τα οποία είχαμε στο μυαλό μας να φτιάξουμε. Είμαστε δύο προγραμματιστές, δύο στο κομμάτι του art και ο Άκης μας κάνει το sound design, είναι μουσικός. Ο πρωταγωνιστής έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το χρόνο ισόφελός του και έχει βρει αυτό το γάντι προκειμένου να έχει τη δύναμη να ελευθερωθεί και ο ίδιος και η οικογένειά του. Πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικού μπορούμε να παγώσουμε το χρόνο. Οι ομάδες απαρτίζονται και από γυναίκες και από άντρες και ειδικά φέτος έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και από γυναίκες και κάθε χρόνο αυξάνεται. Και επιπλέον δεν είναι αποκλειστικά από Έλληνες. Έχουμε δει ότι έρχονται ομάδες και από διάφορες εθνικότητες που μένουν στην Ελλάδα και υπάρχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Και είναι πάρα πολύ λειτουργικό όλο αυτό το σύστημα και δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα. Βοηθάω αρκετό καιρό τώρα διοργανώσεις που γίνονται με Game Jams, καθώς και σε συναντήσεις των Game Developers που γίνονται περίπου ένα μήνα. Ξεκίνησα πέρσι, ήταν η πρώτη μου φορά ως εθελόντρια. Εντάξει, δεν κάνω και πολλά. Απλώς εδώ, άμα χρειαστεί κάτι ο κόσμος, να φτιάξουμε λίγο τα φαγητά και να προετοιμάσουμε και πριν έρθουνε και όλα αυτά. Βλέποντας την εξέλιξη του Global Game Jam όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω πως κάθε χρόνος είναι και καλύτερος. Έρχονται καινούργια άτομα, έρχονται περισσότερα άτομα, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Μ' αρέσει πάρα πολύ ό,τι κάνουν, αν και δεν ασχολούμαι καθόλου με παιχνίδια εγώ.
Έχω παίξει πολύ ελάχιστα αυτά το Facebook μόνο. Θέλαμε όμως φέτος ουσιαστικά να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τα παιχνίδια των παιδιών και στο υπόλοιπο κοινό. Θέλαμε να ανοίξουμε λίγο την εκδήλωση και επομένως να δώσουμε ένα κίνητρο σε φίλους γνωστούς, συγγενείς αλλά και οποιοδήποτε απλά έχει την περιέργεια να δει τι φτιάξαν αυτά τα παιδιά, να μπουν online και να ψηφίσουν την ιδέα που τους άρεσε περισσότερο. Ο ήρωας μας, ο Κάκακα, ο οποίος είναι ένας πρίγκιπας Ζουλού, πρέπει να πραγματοποιήσει μαζί με τους δύο πιο δυνατούς συμπολεμιστές του το χορό της βροχής για να φέρει τη βροχή. Αυτό τώρα γίνεται μόνο αν καταφέρουν να φτάσουν σε έκσταση μέσω της βοήθειας των αρχαίγονων πνευστών Ζουλού που ονομάζονται Σιμπουκάκα. Και περνάμε σε επόμενο στάδιο που χορεύουν πιο έντονα. Τραβάμε μία κάρτα, επειδή ήδη έχουμε άλλη μία στο χέρι, και κάνουμε ή παίζουμε το κανονικό εφέ που είναι αυτό, ή κάνουμε συνδυασμό με εφέ. Έχουμε τελευταία μέρα ψηφοφορία κοινού. Θα έχουμε live streaming τις παρουσιάσεις τους και επομένως οποιοδήποτε θα μπορεί να δει τι παιχνίδι, τον demo του παιχνιδιού και να δει λίγο πού βασίστηκε η ιδέα και πώς έχουν σκοπό να την αξιοποιήσουν. Και θα μπορεί οποιοδήποτε να ψηφίσει. Έχεις ένα χαρακτήρα ο οποίος κάνει την καθημερινότητά του μια συγκεκριμένη σειρά. Αλλιώς τα παίρνει και χάνει το παιχνίδι. Ωραία. Αυτά τώρα. Ένα παιχνίδι για ψυχαναγκασμούς και ψυχαναγκασμένους και ψυχαναγκαστικούς. Στο Coven, οι παίκτες παίρνουν το ρόλο μαγισσών, οι οποίοι βρίσκονται στο wilderness και κάνουν perform τα rituals τους γύρω από ένα καζάνι μαγικό. Στο παιχνίδι οι παίκτες δεν είναι περιορισμένοι στο να διαλέξουν μόνο ένα από τα rights, αλλά ίσα ίσα επιτρέπεται και προωθείται το να χρησιμοποιούν οι παίκτες πολλά μαζί rights για να πραγματοποιήσουν combo. Ο ήρωας είναι ένα μικρό ρομποτάκι, το οποίο όταν είναι κλειστό είναι σφαίρα. Πρέπει να μαζέψει τα τρία στοιχεία, τέλος πάντων το τέταρτο το έχουμε ήδη βρει ας πούμε. Και αφού ο μικρός μαζεύει τα αντικείμενα, για το fire γεμίζει η μπάρα ας πούμε. Αυτά που θα δημιουργήσουν θα είναι ανοιχτού κώδικα και θα ανεβούν στο site του Global Game Jam τελικά, ώστε να μπορεί ο καθένας να τα βρει. Το ότι θα είναι ανοιχτού κώδικα δεν σημαίνει βέβαια ότι κάποιος δημιουργός χάνει τα δικαιώματά του, προστατεύονται, απλά παραχωρεί κάποια δικαιώματα για καθαρά εκπαιδευτικούς λόγους σε όποιον θέλει να ασχοληθεί περαιτέρω με αυτά τα παιχνίδια. Αυτό το τριήμερο αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πανίσχυρο ξόρκι και να πετύχουμε ένα απίστευτο κάτι. Δεν μπορείτε από ένα βίντεο να καταλάβετε ένα καλό παιχνίδι. Υπάρχει online, είναι πριν του play, όποιος θέλει να το παίξει. Αλλά σύντομα θα κάνουμε play test και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να παίξετε. Σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι πιο casual σε theme και να είναι προσιτό σε όλες τις ηλικίες. Οπότε καταλήξαμε σε κάτι σαν κι αυτό. Πρόκειται για μια αρχαία τελετουργία σε ένα φανταστικό δάσος από ζελεδάκια. Είμαστε η Programming, εγώ είμαι η Τόνια, ο Βίκτορ, ο Μάκης, ο Πάνος και ο Σταμάτης που είναι μπροστά στην υπολογιστή. Έχουμε ένα ορφανοτροφείο το οποίο διοικείται από καλόγριες. Έχει κορίτσια που μένουν σε αυτό το ορφανοτροφείο. Η καλόγρια κάποια στιγμή τους διαβάζει στην τάξη ένα βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με το πώς μπορείς να καλέσεις τον διάβολο. Κάποια στιγμή, μέσα στη μέρα, τα παιδιά πηγαίνουν για ύπνο, τρομαγμένα, αλλά υπάρχει μία κοπέλα, η οποία είναι η πρωταγωνίστριά μας, η οποία δεν μπορεί να κοιμηθεί, να είναι η πρωταγωνίστριά μας. Αποφασίζει, λοιπόν, να πάει να βρει αυτό το βιβλίο. Δύο παίχτες παίρνουν το ρόλο του Walter και του Jimmy. Ο Walter είναι ένα φάντασμα και ο Jimmy είναι ένας φοιτητής, ο οποίος ξυπνάει σε ένα στοιχειωμένο σπίτι και πρέπει να βοηθήσει ο Walter τον Jimmy να μαζέψει κάποια αντικείμενα ώστε να ολοκληρώσει ένα ritual. Ξεκινάει από ένα από τα υπνοδωμάτια. Επομένως πρέπει το φάντασμα και να βρει τον παίκτη και να φροντίσει ώστε να μην πάρει λάθος αντικείμενα από την αρχή του παιχνιδιού που ίσως ο παίκτης να μην ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Το παιχνίδι είναι platformer, Infinite Runner, σε ένα πλανήτη άμα το δείτε. Το οποίο τα spell για να περάσεις εμπόδια, τα spell τα κάνεις με voice recognition, έτσι ώστε κάνεις ritual. Το επιτραπέζιο που έχουμε φτιάξει ονομάζεται Potions Master,
Είναι ευθύ αναφορά στο Harry Potter. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να γίνει είναι δύο μάγοι που προσπαθούν να φτιάξουν κάποιο φίλτρο ερωτικό και προσπαθεί να κερδίσει τον άλλον ώστε να το φτιάξει πρώτος και να κερδίσει την καρδιά της αγαπημένης του. Πραγματικά εξεπλάγει από το ταλέντο το οποίο είδα, από την προσπάθεια που κάνατε και κυρίως από το γεγονός ότι μέσα σε ένα χώρο με έναν εθελούσιο εγκλισμό που παράγει δημιουργικότητα, φαντασία, δημιουργεί πιο όμορφους ενδεχομένως κόσμους και πολύ ενδιαφέρουσες προκλήσεις. Η δημιουργικότητα πραγματικά είναι το αντίδοτο στη βαρβαρότητα που ενδεχομένως βλέπουμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Θέλω να σας χαρώ όλους έναν-έναν. Να σας πω ότι η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και θεσμικά και ουσιαστικά ενδιαφέρεται για τον ευρύτερο χώρο των video games, αφενός διότι πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα της χώρας και να της αποδώσουμε αυτό που της αξίζει, και αφετέρου γιατί ο ευρύτερος κλάδος των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας είναι ο τέταρτος πιο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος στην Ευρώπη. Nano Second είναι ο νικητής. Η ομάδα Lightbeat, λοιπόν, που δημιούργησε τον Nano Second, πώς αισθάνεστε, παιδιά? Δεν ξέρω τι. Πες κάτι. Κουρασμένοι. Εκτός από αυτό. Και χαρούμενοι. Και χαρούμενοι, ναι. Κουρασμένοι, χαρούμενοι. Αυτό. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Περιμένουμε και άλλα από εσάς, όπως και από τους υπόλοιπους. Τα καλύτερα. Όπως είπαμε, το περιεχόμενο αυτού του πέρα του ημέρου ήταν ritual, το τελετουργικό. Οπότε πρέπει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. We'll be right back.